Μετά από χρόνια αποχής, θεωρώ ότι είμαι ψυχολογικά έτοιμος να ξαναπαίξω ranked. Εντάξει, να λέμε την αλήθεια, έχω ηρεμήσει, ρε μάγκες. Πήγα στο μακρινό Θιβέτ, άραξα με τους μοναχούς και ξαναγύρισα. Νέος άνθρωπος. Τι κάνετε! Τι κάνετε με Uber Fendirelia, τι κάνετε! Τι κάνετε! Εντάξει, ορισμένα πράγματα δεν αλλάζουν, ρε φίλε. Καλησπέρα. Είμαι εγώ ο Καφρο Gamers. Σήμερα θα παίξουμε ranked. Πώς και παίζω ranked, γενικά στο κανάλι έχω να παίξω ranked πολλά χρόνια. Το Max Division που είχα φτάσει κάποτε στο LOL ήταν Diamond. Δεν θυμάμαι. Είχα θέματα με το Rage και τα ranked, αλλά θα μου πεις, μα εντάξει, αφού τροφοδοτεί το Rage, δίνει content. Παιδιά, είχε φτάσει σε ένα σημείο που δεν γούσταρα, δηλαδή όλα σταματήσανε μετά που έσπασα την αγαπημένη μου καρέκλα. Η πιο άνετη gaming καρέκλα που είχα ποτέ ήταν μια πολυθρόνα σαλονιού. Είχα πρόμο για Diamond τότε, νομίζω το 2015-16, δεν ξέρω πότε ήταν. Τα έχασα και νευρίασα και την έσπασα. Την πέταξα από τον ένα τείχο στον άλλο και την έκανα ένα 3 εκατομμύρια κομμάτια. Μπορεί να... μετά άρχισα να μην αναγνωρίζω τον εαυτό μου και σταμάτησα να παίζω ranked. Παίζα μόνο normal, ας πούμε, και μια στο τόσο ranked. Ίσα-ίσα. Παίζω τα promos κάθε season, ας πούμε, να δω αν πετάξει κανένα bronze, silver, εντάξει, και μετά στο boots μου τον παρατάω. Παίζω 2 games, έπαιζα 2 games και δεν ξανάπαιζα. Αυτό μπορείτε να το δείτε. Δεν try harder ποτέ. Μετά από αυτό σταμάτησα να παίζω σοβαρά LOL και δεν ξανασχολήθηκα με το παιχνίδι έστω λίγο σοβαρά. Αλλά έβαλα όλη μου τη φαία ουσία στο counter. Πάτησα global στο CS. Ταπεινά δεν το έκανα θέμα τότε, δεν το έκανα ούτε βίντεο. Άρα πριν 2 καλοκαίρια, 3, το πάτησα το global. Αλλά δεν ποιος νοιάζεται! Ποιος νοιάζεται, οι 10 παίκτες παίζουν CS στην Ελλάδα, στα αρχίδια μας. Αλλά το LOL είναι άλλο θέμα, ρε φίλε. Είναι status. Πρέπει επιγόντως να πιάσουμε ένα, πρέπει να πιάσουμε ένα καλό division στο LOL, ξέρω εγώ. Ναι, οκ. Okay. You know what, θα σας αποκαλύψω κάτι. Για χρόνια είχα αυτό το δίλημα μέσα. Τι κάνει έναν content creator καλό σε αυτό το παιχνίδι? Το να είναι καλός στο LOL, το να είναι καλός στο Legion, το να είναι αστείος, χαχά, το να έχει αστείες αντιδράσεις. Χρυσή το μήνε να είσαι και τα δύο. Για να είναι το περιεχόμενο πιο ωραίο, νομίζω ότι και με καλά plays θα γίνει imperfect. Αυτό το game είναι τα πρόμο μου, αλλά πριν δούμε αυτό το game θα κάνουμε ένα throwback στα προηγούμενα game. Παρέθηκα την Ακάλη, ρόλαρα το spinner και η Ρέλη είναι μια σπασμένη καριόλα. Την έλειωσα στο ghost account μου στο west. Ήρθα τιμοπόλεμο στον east να πατήσω ένα καλό rank. Μπρρρα! Ξυπνάτε γύρια, ξυπνάτε! Πάρτε το χαμπάρι! Πάρτε το χαμπάρι! Dive it is. Oh. Λάθη! Λάθη! Εντάξει! Ναι. Ωχ, τι κάνουμε τώρα, παιδιά, είσαι στη Σαμίρα. Τι κάνουμε τώρα που ήρθε η Σαμίρα! Drive διπλό! Εν τω μεταξύ, μαλάκες, νιώθω πριγκίψα τελευταία. Μου κερνάνε τον καφέ, έχει γίνει πολλές φορές, μου κερνάνε viewers πράγματα. Ρε, δεν σας κάθομαι! Πιέσα. Ξανασκέψου το! Πάρτε! Βέσαι. Να τε γαμίσου Huawei γάμο τσόγλανε μαλάκα να σου πούν και τα 30 ας πες στον κόλο. Σκουπίδι. Α, φίλε, ωραίο ρέντε έχεις εδώ. Να κάνω λίγο. Φίλε, δικό σου το ποδήλατο. Να κάνω λίγο. Ωραία, μαλάκα. Εν τω μεταξύ, έχω κάτι ποδήλατα στην είσοδο του σπιτιού και τα έχω βάλει και τα δύο μέσα γιατί τώρα που είναι γιορτινές μέρες γυρίζουν οι πάλι τη ΔΕΗ και φοβάμαι μην αρπάξουν τίποτα. Αλλά δέσαι. Παίζεις Darius στο top. Δε με νικάζεις σε bronze. Έλα, πέτει. Τι ζάρι το φορτώ, ζάρι. Έλα, κακός. Έλα, ο, εννοείται, εντάξει. Πάτε ρε μαλάκι, έχω μέλουρος. Μέλουρος! Τα, τα! Ωχ, τώρα τι. Τι γίνεται. Είναι εκεί. Αλλά είσαι εκεί. Μωρή κουρτιστή καριόλα, είναι στα φλάστα. I will do it. Θα το κάνω. Το κάνω! Πάτω. Μα να καλά τους. Πάτω. Κανένα, είναι εκεί πέντε έξω. Πάρα μου πουτάνο! Δεν είναι εκεί πέντε έξω, ρε μαλάκα, να πέντε έξω, ρε μαλάκα. Ναι, good jam. Καράκι. Ψωμί. Ψωμάκι. Θα το κάνω, θα το κάνω. Help. Δεν χρειάζεται! You
λέει good in fight. Έτσι, για να σπάει η προκατάληψη ότι είμαι τοξικό στα game, αλλά και όσοι με έχετε πετύχει, ξέρετε πόσο καλούλη είμαι. Έλα, εντάξει. Για να μην φάω πάνω, έχει τίποτα άλλο. Σχέστηκα. Τι πάμε, ωραία. Χω, μπλέξαμε, μπλέξαμε, μπέσαμε, λπαστίτσιο. Είχε, όχι! Α, τι κάνει αυτό το Ιρένι, α, τι κάνει, θα. Ναι, θα γλιτώσει, ναι, λογικά. Ναι, λογικά, θα γλιτώσει! Α, τρελαίνουμε, σου λέω, τι είναι αυτό το πράγμα, τώρα, μαλάξε. Δεν ξέρω, πάθανε νεύρισμα, δεν γίνεται. Παιδιά, βοήθεια, είναι ο εξολοθρευτής 12. Θα με εξολοθρεύσω, εξολοθρευτής 12! Όχι, σε παρακαλώ, εξολοθρευτή 12! Όχι! Όχι, εξολοθρευτή, σε παρακαλώ! Ρε μαλάκα, Aurelion Sol. Τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές, μαλάκα. Πόσες φορές θα πούμε ότι. Μα τα έχει κάνει! Πλάτ! Όχι. Τα έχει κάνει πλανήτα! Πια δεν γέλασε! Εμένα μ' άρεσε το αστείο. Σε το φάγα. Λογικά, όταν θα βλέπετε το βίντεο, θα έχει μπει καινούργια χρονιά. Καλή χρονιά, ευτυχισμένο το νέο έτος. Σας τα σπαμάρω boomer gifs, μαλάκες. Πάρτε το. Λατρεύω τα Χριστούγεννα. Έχω φάει 200 τόνους κουραμπιέδες και μελομακάρον. Έχω στολίσει μια δεντράρα μέχρι το ταβάνι. Εντάξει, επίκαιρα. Πέθανο καράζ, ρε μαλάκες. Στεναχωρήθηκα πάρα πολύ. Ω, ακούς λαϊκά, είσαι μεταλλάς, δεν ήσουν. Ναι, είμαι μεταλλάς, είμαι και λαϊκός. Θυμάμαι, είχα πάει σε αναδρομές στο Ηράκλειο πριν από το 2016. Άνοιγε το live ο Stan. Παιδιά, εντάξει, αν πω πιο opinion. Το καλύτερο λαϊκό opening που έχω ακούσει σε live το κάνω Stan, μαλάκες. Anyway, καρά σε live, απίστευτος, τρομερός, δηλαδή στο τέλος ανεβάζει όλο τον κόσμο πάνω στην τέτοια ρε, πάνω στην πίστα να χορεύει. Τρελή σύνδεση με το κοινό, mega respect, rip. Ρε φίλε, ξέρεις τι με πονάει, ρε μαλάκα. Δύο αγαπημένους λαϊκούς καλλιτέχνες είχα, θα ακουστούν full generic, ρε φίλε, τον Παντέλο και τον Καρά και φύγαν και οι δύο, ρε μαλάκα. Δηλαδή, εντάξει. Ένας από τους λόγους που σταμάτησα τα rank, ένας χαζός λόγος που σταμάτησα τα rank είναι επειδή αλλάξανε τα λογότυπα των ranks και γίνανε αυτές οι κριντζο περικεφαλές, ρε μαλάκα. Πήρανε, θυμάστε πως ήταν το challenger. Έβλεπες και ένα μεγάλο πρεπές rank, ρε μαλάκα. Και λες, εγώ challenger. Έλεγες, α, το diamond, μαλάκα, θυμάστε το diamond πως ήταν. Ο μόνος λόγος που ήθελα να πάω diamond ήταν επειδή μ' άρεσε το. Ήταν απίστευτα όμορφα τα ranks. Δηλαδή έβλεπες, μαλάκα, θες να το βγάλεις και να το στολίσεις πάνω σε αυτό το πράγμα. Ήθελες να το κάνεις 3D print, μαλάκα, το φοράς κορώνας κεφάλι, ρε μαλάκα. Να το βάλεις στέμα στο κεφάλι σου αυτό. Τρελές εποχές τότε, είχανε βάση ρε. Είχανε βάση τα ranks, ήτανε ranks, δεν ήταν αυτές οι κριντζιές που είναι τώρα. Δηλαδή δείτε πως ήτανε το rank τότε και πως είναι τώρα. Ό,τι rank είναι, δηλαδή πιάνω platinum, ξέρω, μαλάκα, στον butcher αυτό. Μαλάκα, κακάσιμο, θέλω να ξεράσω. Φέρει τουλάχιστον αυτές τις κριτζοπερικεφαλές που ήταν, δηλαδή δεν καταλαβαίνω. Τρεις και τέταρτο. Στέλνεις μήνυμα να μάθεις να σε σκέφτομαι και παίζω λόλ. Τρεις και τέταρτο. Big Bot. Μου κάνουνε τα games οι νομάδες και δεν θα ανεβώ. Τρεις και τέταρτο. Λόλ. Στέλνεις μήνυμα να μάθεις να σε σκέφτομαι και παίζω λόλ. Τρεις και τέταρτο. Λοιπόν, μου τάρουνε τα γέμισε ντουμπάδες και δεν θα ανεβώ.